Ε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ε, προκειμένου να υπάρχει σύντιμηση των διαδικασιών, να μην τηρηθούν οι διαδικασίες δηλαδή που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και να πάμε σε μια fast track συζήτηση για ένα θέμα για το οποίο, το οποίο είναι μεν πάρα πολύ σοβαρό, ωστόσο δεν έχει γίνει εκτενής διάλογος ούτε στη Βουλή, ούτε στη Βουλή αλλά ούτε και στο δημόσιο λόγο. Αυτό που ανέφερε ο κύριο Γιουλέκα πριν, σε σχέση με το ότι έχει προηγηθεί εκτενή διάλογο το 19 κτλ., δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καταρχήν το 2019, όταν ψηφίστηκε ο πρώτο νόμο για τη διευκόλυνση τη ψήφου των αποδήμων, η συζήτηση ήταν κυρίω για το ζήτημα των κριτηρίων και όχι για την επιστολική ψήφο. Η δεύτερη συζήτηση που έγινε, όχι το 23, κύριε Γιουλέκα, με Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Βορύδη, το 21 έγινε, Λοιπόν, ε, επίση δεν, τέθι... δεν έγινε, ε, υπήρχε νομοθετική πρωτοβουλία το 2021 με αφορμή μία δήλωση τότε της κυρίας Τζάκρη. Mm -hmm. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και τότε δεν έγινε συζήτηση για την επιστολική ψήφο αλλά για τα κριτήρια όπως επίσης δεν έγινε συζήτηση και ε, στον τελευταίο νόμο της κυβέρνησης τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2023. Η επιστολική ψήφος καταρχήν δεν αφορά μόνο το ζήτημα των αποδήμων. Αφορά και όσους ψηφίζουν στο εξωτερικό, αλλά και όσους ψηφίζουν στο εσωτερικό. Και ως, ως μέτρο εισάγει μια εντελώς καινούρια λογική στην όλη εκλογική διαδικασία. Συνεπώς πρέπει να γίνει εκτενής συζήτηση και στη Βουλή και στο δημόσιο διάλογο... Και εκτενή συζήτηση σημαίνει τουλάχιστον να τηρηθούν οι διαδικασίε και οι προθεσμίε που προβλέπει ο κανονισμό τη Βουλή. Κανένα άλλο λόγο δεν υπάρχει για σύντμηση. Εκτό αν υπάρχει κάτι που ξέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρει η κυβέρνηση και δεν μα το λέει. Ότι πρέπει να προλάβουμε κάτι. Τι είναι αυτό που πρέπει να προλάβουμε, Δεν ξέρω να το πούνε.